Κύριε Σκάλκο, κάθε χρόνο η ίδια ιστορία επαναλαμβανόμενη. Το καλοκαίρι καιγόμαστε, το χειμώνα πνιγόμαστε. Νομίζω όμως ότι από τη συζήτηση που και αυτή μοιραία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά και από τα κυβερνητικά, τα εκάστοτε κυβερνητικά μέτρα, λείπει το βασικότερο στοιχείο. Και αυτό είναι, κύριε Σκάλκο, κατά την άποψη του ΚΚΕ, το στοιχείο της πρόληψης. Απουσιάζει η πρόληψη ως έννοια και ως πρακτική από όλες τις κυβερνήσεις. Τι σημαίνει πρόληψη, κύριε Σκάλκο, στο ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας? Πέρα από τη στελέχωση και την θέση των υποδομών σε κατάλληλο σημείο ώστε να ανταποκρίνονται, σημαίνει ότι έχεις κάνει και έναν αναλυτικό σχεδιασμό για όλα τα ενδεχόμενα της πυρκαγιάς, όποτε και αν προκύψουν? Έχεις φροντίσει να καθαρίσεις τα δάση της χώρας? Και εδώ τα στοιχεία είναι συντριπτικά, κύριε Σκάλκο, για όλες τις κυβερνήσεις και για τη σημερινή. Ξέρετε, κάθε χρόνο καθαρίζεται, και φέτος αυτό έχει γίνει, μονάχα το 1% των δασικών εκτάσεων της χώρας. Αυτό δείχνει από μόνο του τη βόμβα που υπάρχει μέσα στα δάση, που εξελίσσεται κάθε φορά με τις πυρκαγιές. Αυτό που συμβαίνει, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο δάσος της Δαδιάς και του Σουφλίου, εκεί στο Εθνικό Πάρκο. Όπου καίγεται πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά πάρκα της Ευρώπης και του κόσμου, θα έλεγα εγώ. Και της Μεσογείου, βεβαίως. Επειδή ακριβώς δεν έχει καθαριστεί το δάσος, έχει να καθαριστεί δεκαετίες. Όταν λοιπόν δεν έχεις τα μέσα, όταν δεν έχεις το ανθρώπινο δυναμικό, όταν δεν έχεις καθαρίσει το δάσος, τότε θα τα ρίχνεις όλα στην κλιματική αλλαγή, η οποία, από όσο γνωρίζουμε, υπάρχει εδώ και χρόνια. Το ζήτημα είναι πώς αντιδράσεις απέναντι σε αυτήν, ως πολιτεία, και τι μέτρα παίρνεις. Και, εν πάση περιπτώσει, θα ικανοποιείσαι κάθε φορά για το ότι δεν είχαμε νεκρούς. Ασφαλώς και δεν είχαμε νεκρούς και δεν πρέπει να έχουμε νεκρούς. Είναι απαράδεκτο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχόμαστε τις απίστευτες ζημιές που υπάρχουν εδώ στην Αθήνα. Λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας έχουν καεί εκατοντάδες σπίτια, κύριε Σκάλκο. Εντάξει, 54 μας λέει ο επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής. Θα μας επιτρέψετε να έχουμε, επειδή έχουμε άμεση εικόνα, τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ, ξέρετε, είναι εκεί από την πρώτη στιγμή η εκδήλωση της φωτιάς. Έχουμε άμεση εικόνα και έχουμε δει την εικόνα της καταστροφής, και της φυσικής καταστροφής, αλλά και της καταστροφής των περιουσιών. Συνεπώς, η πρόληψη είναι η μαγική λέξη, κύριε Σκάλκο, και αυτήν θα πρέπει να βάλουμε μπροστά και αυτήν θα πρέπει να διεκδικήσει ο κόσμος, αν θέλει να θαλακιστεί απέναντι στις φωτιές. Οι αναλύσεις, κύριε Σκάλκο, περί απομόνωσης της Τουρκίας είναι εξαιρετικά επιφανειακές, για να μην πούμε αφελείς. Η Τουρκία αξιοποιεί τη γεωστρατηγική της θέση, είναι προφανές, στα παζάρια που κάνει με όλους. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι μια πολύ φερμή νύφη για όλους. Και το στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μας είναι ότι για το ΝΑΤΟ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία πρέπει να προσδεθεί, δεν πρέπει επουδενή να χαθεί, και θα πρέπει να προσδεθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις, τις επίσημες διακηρύξεις του ΝΑΤΟ και των άλλων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να προσδεθεί ακόμα περισσότερο στο δυτικό στρατόπεδο. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το παζάρι παίζεται αυτή τη στιγμή από τον Ερντογάν και από όλη την τουρκική ηγεσία, και αυτό βεβαίως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, κύριε Σκάλκο, και για την πορεία των δικαιωμάτων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπαίνουν στο κρεβάτι, στην κλίνη του προκρούστη, με ό,τι αυτό σημαίνει. Εν πάση περιπτώσει, το αν η Τουρκία είναι εγκλωβισμένη ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η χώρα μας, απομονωμένη, το ζήτημα είναι ότι η χώρα μας είναι εγκλωβισμένη μέσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόλυτα εγκλωβισμένη, χωρίς την παραμικρή δυνατότητα αυτοτελών κινήσεων, όπως βλέπουμε. Και μάλιστα προσδένεται ακόμα περισσότερο σε μια πολεμική εμπλοκή στην Ουκρανία, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Το βέβαιο είναι ότι εξελίσσεται στο δυσμενέστερο σενάριο που αυτή μπορεί να πάρει. Και αυτό είναι επικίνδυνο και για τον ελληνικό λαό και για όλους τους ελληνικούς λαούς. Γι' αυτό και το αίτημα του κόμματός μας είναι άμεση απεμπλοκή
κύριε Σκάλκο, από αυτόν τον πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο γίνεται αυτό, είτε με την αποστολή στρατιωτικού υλικού, είναι άλλο το πράγμα το φαρμακευτικό υλικό, η ανθρωπιστική βοήθεια βεβαίως και πρέπει να στέλνεται, και άλλο το στρατιωτικό υλικό. Και βεβαίως το κλείσιμο των βάσεων, η διευκόλυνση των Αμερικανών ατοϊκών, οι οποίοι στην πραγματικότητα αυτοί είναι που συγκρούονται με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας και την πληρώνει ο δύστυχος ουκρανικός λαός.